Η φθινοπορεινή φοροκαταιγίδα για 6 εκατομμύρια Έλληνε ξεκινά από την ερχόμενη Τετάρτη 30 του μήνα, με την πληρωμή τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματο. Χιλιάδε όμω φορολογούμενοι, ιδιοκτήτε οχημάτων μεγάλου κυβισμού, πισίνα ή σκαφών αναψυχή, που θεώρησαν καθήκον του να πληρώσουν πριν από τον Ιούλιο το φόρο εισοδήματο, έχουν ήδη λάβει νέο ειδοποιητήριο και θα πρέπει να πληρώσουν την ίδια ημέρα και το συμπληρωματικό φόρο πολυτελεία. Για παράδειγμα, ιδιοκτήτη Γιοταχή 2.500 κυβικών που πλήρωσε πριν ψηφιστεί το τρίτο μνημόνιο το φόρο πολυτελεία που το αναλογούσε στα 1.330 ευρώ, θα πρέπει τώρα να πληρώσει επιπλέον 400 ευρώ, αφού ο φόρο πολυτελεία αυξήθηκε αναδρομικά στα 1.730 ευρώ. Το δεύτερο κύμα των φόρων έρχεται από την 5η 1η Οκτωβρίου, με την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά των κυκλάδων κατά 30%. Στα ξενοδοχεία από το 6% στο 13%, ενώ τριπλασιάζεται και ο φόρος στο αγροτικό πετρέλαιο από τα 66% στα 200 ευρώ το χιλιόλιτρο. Γιατί αναλογιστείτε έναν μέσο όρο για 200-300 τρεμάτων που θέλει περίπου στα 10.000 λίτρα, πηγαίνοντας στα 330 ο φόρο του πετρελαίου, αμέσως αμέσως τον επιβαρύνουμε με περίπου 3.500 επιπλέον. Από τις 12 Οκτωβρίου έχουμε νέα συνέχεια στο σύριαλ των φόρων, καθώς αναρτώνται στο τάξη στα εκαθαριστικά του ένφια, με την πρώτη δόση να πληρώνεται στο τέλος του μήνα. Έω τότε έρχονται και τα συμπληρωματικά εκαθαριστικά με την αναδρομική αύξηση τη προκαταβολή φόρου για του αγρότε και για τι επιχειρήσει. Έτσι, αγρότη που πλήρωσε φόρο εισοδήματος 5.000 ευρώ πριν την ψήφιση του μνημονίου έχει ήδη καταβάλει προκαταβολή φόρου 1.375 ευρώ και τώρα θα κληθεί να καταβάλει άλλα 1.375 ευρώ αφού η προκαταβολή του φόρου έχει διπλασιαστεί. Μέσα στον Οκτώβριο έρχονται και τα υπόλοιπα φοροσόκ. Όσοι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων θα δουν το επιτόκιο να αυξάνεται, αλλά και τι δόσει να μειώνονται, αν κρυθούν ω έχοντε. Έρχονται αυτόματε κατασχέσει για όσου έχουν χρέη άνω των 70.000 ευρώ στο δημόσιο, ενώ μειώνεται και το ακατάσχετο μισθών και συντάξεων από τα 1.500 στα 1.000 ευρώ. Το κονδύλι για το επίδομα θέρμανση μειώνεται κατά 50%. Αυξάνεται ο φόρο για τα εισοδήματα από ενίκεια από 11% σε 15% για ποσά έω 12.000 ευρώ και από 33% σε 35% για μεγαλύτερα ποσά. Οι αγρότε θα βρεθούν εκ νέου στο στόχαστρο τη εφορία, με το φόρο εισοδήματο να αυξάνεται από το 13% στο 20%. Καταργούνται όσε φοροαπαλλαγέ έχουν απομείνει, ενώ η έκτακτη εισφορά μονιμοποιείται και ενσωματώνεται στην κλίμακα. Όσο για τι νέε κλίμακε στη φορολογία εισοδήματο, η αναπροσαρμογή αναμένεται να ρίξει το βάρο στα μεσαία και υψηλά εισοδήματα. Μέσα σε όλον αυτόν τον κυκαιώνα των υποχρεώσεων έρχεται και ένα καλό νέο. Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει να δώσει τη δυνατότητα σε όσου έχουν φορολογικέ διαφορές που εκκρεμούν στα δικαστήρια να τις κλείσουν με έκπτωση 60%, αρκεί να καταβάλουν το 40% των φόρων και των προστίμων. Η ρύθμιση, σύμφωνα με την καθημερινή, θα ισχύσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 2 έω 3 μηνών.